Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαστε εδώ σήμερα. Και σήμερα έχουμε είναι και κάποια ιστορική έτσι συνάντηση, διότι έχουμε συμπληρώσει 10 συναντήσεις από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη σαββατιάτικη συνάντηση. Σε αυτή τη 10η λοιπόν συνάντηση έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Άκης ο Κούρκουλας για να μας μιλήσει για το Πατριαρχείο μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ο τίτλος της παρέμβασης δημιουργεί ερωτηματικά, στα οποία ο ίδιος ο Άλκης ο Κούρκουλας θα μας παρουσιάσει ορισμένες σκέψεις που βοηθούν να κατανοήσουμε τις συγκρούσεις, τις εντάσεις και τα στερεότυπα που προκαλούνται γύρω από το Οικονομικό Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως δοκιμάζεται η αθεκτικότητά του και τα όρια της νεοτερτικότητάς του, που στηρίχθηκε στην έννοια του έθνους κράτους. Το έθνος δεν είναι έννοια άγνωστη στη χριστιανική παράδοση, στην οποία όμως έχει σαφέστατα διαφορετική χρήση και σημασία από την έννοια που δίνουμε εμείς. Την ιστορική της έδρα στην Κωνσταντινούπολη, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σύγχρονα κράτη, στην Ελλάδα και την Τουρκία, που προέκυψαν μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το μήνα γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση της Ελλάδας, οπότε είναι και αυτή μια συμβολή σε αυτόν τον εορτασμό. Βιώνοντας τις πιέσεις και τα προνόμια της ιστορικής ιδιομορφίας του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως, παραμένει ένας ισχυρός παράγοντας στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητάς μας. Δεν χρειάζεται να παρουσιάσω τον Άλκη τον Κούρκουλα, που είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής, και όχι μόνο, επί τρεις δεκαετίες και υπεύθυνος του γραφείου του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το οποίο και ίδρυσε στην Τουρκία. Και είναι γνωστό σε όλους μας από πολύ παλιά. Είναι γνώστης, όσο κανένας άλλος, τόσο της Τουρκίας όσο και του Πατριαρχείου. Έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο για τα ίμια, το οποίο έχει εξαντληθεί δυστυχώς. Οπότε, αν θέλετε να το βρείτε, δεν θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας εξηγήσει τι ακριβώς θέλει να πει με αυτόν τον προκλητικό τίτλο «Το Πατριαρχείο μετά τον ψυχρό πόλεμο». Άλκη, έχεις το λόγο και μπορεί να ξεκινήσεις την παρουσίασή σου. Και σε ευχαριστούμε που ήρθες σε αυτή την 10η εμάς συνάντηση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με συμπεριλάβετε στους εισηγητές των εκδηλώσεών σας. Και πρέπει να σημειώσω ότι το ενδιαφέρον σας με εξέπληξε. Γιατί συνήθως το Πατριαρχείο το αντιμετωπίζουμε στη δημόσια συζήτηση ως υποσημείωση στην ελληνοτουρκική σύγκρουση ή ως εξαπτέρυγο στην παράταξη της τρισχιλιετούς ελληνικής ιστορίας ή ως εκκλησιαστικό θέμα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας απασχολεί και πολύ εμάς, τους όριμους, τους ενήλικους, τους εγγράμματους και τους φωτισμένους πολίτες. Συχνά ξεχνάμε και με αυτό το background ότι το Πατριαρχείο ως ιστορικός θεσμός υπάρχει και συμμετέχει στις περιπέτειες και τις εξελίξεις της Οθωμανικής κοινωνίας και της ιστορίας της. Για το Οθωμανικό σύστημα το Πατριαρχείο έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που είμαστε διατεθειμένοι για τη σημερινή, για τη σύγχρονη φυσιογνωμία του Πατριαρχείου. Αυτό που μετράει κυρίως είναι η περίοδος των μεταρρυθμίσεων, το Τανζιμάτ. Τότε έγιναν μεγάλες αλλαγές στην εκκλησιαστική δομή και στη διοίκηση, με την κατάργηση του γεροντικού συστήματος, την ενίσχυση της πατριαρχικής εξουσίας και τη δημιουργία των εθνικών συμβουλίων που ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της κοσμικής εξουσίας που μέχρι τότε είχε η Σύνοδος και η καθαρά εκκλησιαστική δομή του Πατριαρχείου. Αυτό αλλά γίνονταν παράλληλα με τη γενικότερη μεταρρύθμιση της αυτοκρατορίας, το Τανζιμάτ. Ξέρουμε άλλωστε ότι γίνονταν σε συνεργασία και ενδεχομένως και με την ενθάρρυνση των πρωταγωνιστών που ήταν ζημάτη στην υψηλή πύλη. Σε αυτή άλλωστε την περίοδο ανήκουν και οι πατριάρχες που μας είναι πιο γνωστοί και που αναφέρονται πιο συχνά στο δημόσιο διάλογο και στη μνήμη τους έχουν αφιερωθεί μεγάλες οδοί της πόλης μας, όπως είναι η οδός Πατριάρχου Ιωακήμ του. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, όπως τη λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα της, και την παράδοση,
εισήγαγε την Ορθόδοξη Εκκλησία στην εωτερικότητα πολύ πριν από την Καθολική Εκκλησία και με έναν πάρα πολύ ομαλό τρόπο. Αυτό δεν είναι μια δήλωση φανατισμού και ανωτερότητας ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τους δυτικούς. Είναι μια διαπίστωση που θα έπρεπε να είναι αφετηρία πολλών σκέψεων και πολλών αναλύσεων. Η επίσημη αποδοχή του σύγχρονου κόσμου από την Εκκλησία και πολλές αλλαγές στις σχέσεις κράτους-Εκκλησίας, κρίσιμες αλλαγές για τον σημερινό κόσμο, έγιναν ήδη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο τέλος του 19ου αιώνα, ενώ στην Δυτική Καθολική Εκκλησία έγιναν με τη Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο, 1962-1965, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή σχεδόν έναν αιώνα αργότερα. Είναι άλλωστε ενδιαφέρον ότι οι αλλαγές αυτές στο Βατικανό έγιναν επί του Πάπα Ιωάννη του 23ου, του πολύ μεγάλου ιστορικού Πάπα, του Άντζελο Ροκάλι, που ήταν αποστολικός νούτσιος στην Τουρκία από το 1935 μέχρι την εκλογή του και άρα ήταν ενήμερος για όλη αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, λέγαμε ότι οι αλλαγές αυτές που στο Πατριαρχείο και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στο κέντρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων είναι και το καινούργιο ημερολόγιο. Αυτό είναι το βασικό. Βέβαια, το καινούργιο ημερολόγιο είναι παράλληλα με το Βατικανό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά όλα γίνανε στο τέλος του 19ου αιώνα, ενώ στην Καθολική Εκκλησία το ημερολόγιο έγινε εντάξει και αυτό στο τέλος του 19ου αιώνα, αρχή του 20ου, αλλά οι υπόλοιπες αλλαγές που είναι πολύ σημαντικές και δεν πρέπει να μπούμε τώρα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή, έγιναν στην Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο, πολύ πολύ αργότερα και υπό την ηγεσία του Πάπα Ιωάννη του 23ου, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με το Πατριαρχείο, ήταν αποστολικός νούντσιος στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα μάλλον, διότι αυτή ήταν η πρωτεύουσα πλέον, αλλά έχει ζήσει από το 35 και μετά μέχρι την εκλογή του και είναι εξοικειωμένος με αυτή την προβληματική και με αυτό το διάλογο. Άλλωστε η αλληλογραφία με την Υψηλή Πύλη δείχνει ότι αυτή την περίοδο η αναθεωρητική πτέρυγα ενίσχυε πάρα πολύ τις κινήσεις αυτές του Πατριαρχείου θεωρώντας ενδεχομένως, δεν ξέρω αν είναι ασφαλής αυτή η ερμηνεία, ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα δοκιμάσει μεθόδους και συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμόσει και στην υπόλοιπη αυτοκρατορία, κυρίως στο μουσουλμανικό της μέρος, που ήταν και το πιο δύσκολο στη διαχείρισή του, την περίοδο αυτή, ας πούμε, της τελικής παρακμής. Κορυφαία στιγμή σε αυτή τη διαδικασία είναι βέβαια η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης το 1872 που ασχολήθηκε με τον εθνοφιλετισμό, την αρνητική δηλαδή εκδοχή του εθνικού φαινομένου, την καινή αυτή δόξα ή την εσχάτως εν σκύψας αλλημική, όπως περιγράφουν απαξιωτικά τα σχετικά πατριαρχικά κείμενα. Αυτή την εποχή και μέσα σε αυτό το κλίμα ιδρύεται και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης που θα εκπαιδεύει στο εξής το νέο ιεραρχείο, τα νέα στελέχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας περίοδου και νέας εποχής. Με την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, Turk Cumhuriyeti, της Turkish Republic, η δυναμική αυτή των σχέσεων που έχει δημιουργηθεί με το Τανζιμάτ αναγκαστικά αλλάζει. Η τουρκική δημοκρατία είναι έθνος, κράτος και από την άποψη αυτή το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει την ίδια άνεση με την άνεση που είχε πάντα με τις αυτοκρατορικές δομές. Οι οικουμενικές διαστάσεις γεννούν δυσπιστία στους φορείς του εθνικισμού, δηλαδή και στο τουρκικό κράτος, δυσφορία που συχνά οδηγεί σε ανορθολογική, παράλογη διαχείριση πραγματικών προβλημάτων και στην εφεύρεση πολλών φανταστικών και συμβολικών προβλημάτων. Η απόρριψη της τουρκικής δημοκρατίας προς το Πατριαρχείο ξεκινάει από την ιδρυτική συνθήκη, από τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι σε όλους γνωστό η επιμονή με την οποία η τουρκική αντιπροσωπεία αρνείται την παραμικρή αναφορά του Πατριαρχείου στη συνθήκη, επιμένοντας ότι το Πατριαρχείο από τον 4ο αιώνα εγκατεστημένο στην Κωνσταντινούπολη, από όπου και πρωταγωνίστησε στη σφυριλάτηση βασικών παραδόσεων της χριστιανικής εκκλησίας και της χριστιανικής πίστης και που
επί αιώνες ήταν ένας θεσμός που εκπροσωπούσε όλους τους Ελληνοορθοδόξους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με τη Συμφωνία της Λοζάνης επρόκειτο να περιοριστεί σε δικαιοδοσία οριζόμενη από τα όρια του νεοσυσταθέντος τουρκικού κράτους. Η αντίφαση αυτή δεν λύθηκε για πολλές δεκαετίες, παρήγαγε μεγάλα προβλήματα για το Πατριαρχείο, αλλά περισσότερα προβλήματα για την τουρκική κυβέρνηση και την τουρκική διπλωματία. Παρήλαγε μεταλλάξεις που προσαρμόζονταν στις αντίστοιχες περιόδους της ιστορίας. Η αντίληψη αυτή του τουρκικού κράτους, η απόρριψη, δηλαδή αυτή η αποστροφή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον ρόλο του, προκαλούσε πάντα μεγάλες απορίες στις χριστιανικές δυνάμεις, είτε όταν διαπραγματεύονταν την συνθήκη της Λοζάνης καταρχήν, ή όταν διαπραγματεύονταν αργότερα με το τουρκικό κράτος. Η φοβία απέναντι στο Πατριαρχείο ήταν ακατανόητη, αφού στο χριστιανικό κόσμο είναι ευρύτατα γνωστό η επιρροή και οι εκκλησιαστικές και πνευματικές δικαιοδοσίες του Πατριαρχείου που εκτείνονται πολύ περισσότερο από τα όρια μιας κρατικής πολιτικής δικαιοδοσίας. Η απόρριψη όμως του Πατριαρχείου ξεκινά ή κρύβεται πίσω από την απέχθεια για κάθε τι Οθωμανικό. Οθωμανικό δηλαδή βλέπε θρησκευτικό για το ancien regime, ας το πούμε στην γαλλική ορολογία. Η νέα ριζοσπαστική αντίληψη της λαϊκότητας που αποστρέφεται κάθε τι το μουσουλμανικό ως θρησκευτικό όντως κυριαρχεί στην Τουρκία. Οι θρησκευτικοί θεσμοί από το παρελθόν, τις μουσουλμανικές αδελφότητες, τα ισλαμικά τεμένη, τους μεντρεσέδες, τα κοινοφελή ιδρύματα, όπως και οι χριστιανικές εκκλησίες, γνώρισαν μια ριζοσπαστική ανατροπή, βλέπε δίωξη, ανάλογη με την ανατροπή που έζησε η Καθολική Εκκλησία στην μετεπαναστατική Γαλλία. Ο θεσμός της κοσμικότητας, η λαϊκότητα, η λαϊσιτέ, ευθέως εμπνέεται από αυτή την παράδοση, που εισήγαγε αυστηρότατα και με απόλυτη συνέπεια ο Ατατούρκ και η πολιτεία την οποία ίδρυσε. Αλλά πολύ γρήγορα οι ανάγκες της τουρκικής δημοκρατίας να δημιουργήσει ομοιογενή ταυτότητα για το εθνικό πλέον κράτος που είχε δημιουργηθεί ανάγκασε μια επιστροφή στο θρησκευτικό φαινόμενο και στο θρησκευτικό είναι, αφού πλέον η ταυτότητα οργανώνεται γύρω από τους Σουνί μουσουλμάνους, Χανεφί ή Σουφί, σε αντίθεση με τους Σιίτες Αλεβί που αντιμετωπίστηκαν από την αρχή με υποδέστερο ρόλο στη νέα τουρκική εθνική ιεραρχία. Η νέα τουρκική ταυτότητα ξεκινά ως πολιτικός γεωγραφικός προσδιορισμός, όπως και η γαλλική άλλωστε. Εξού και το περίφημο ρητό, το τι υπερήφανος να ονομάζεσαι Τούρκος, που ήταν και το σήμα κατά τεθέν των πρώτων δεκαετιών της τουρκικής δημοκρατίας. Ναι μουτλού, Τούρκοι Ελληνοί. Αλλά σύντομα μεταλλάχθηκε σε φυλετική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα. Για να πετύχει αυτή η νέα σύνθεση, πάνω στην οποία είπαμε ότι είναι στηριγμένο το καινούριο έθνος, απαιτείται η απομάκρυνση, δηλαδή η δίωξη, η εξαφάνιση των στοιχείων που δεν μπορούν να χωρέσουν στον νέο αυτό ορισμό του έθνους. Πρέπει να διωχθούν οι χριστιανοί, Έλληνες, Αρμένοι, Λεβαντίνοι, οι Κούρδοι, καταρχήν Κούρδοι Αλεβίτες, αργότερα οι Κούρδοι που μιλούν ή δεν μιλούν τουρκικά, αλλά που ταλαντεύονται ως προς το αν αποτελούν ξεχωριστό έθνος ή όχι. Ενώ λοιπόν γίνονται οι μεγάλες για την τουρκική κοινωνία αυτές αλλαγές, που στην Ελλάδα ερμηνεύονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο, φτάσαμε στον ψυχρό πόλεμο, που πάγωσε κυριολεκτικά κάθε εχθρική επιθετική δράση απέναντι στο Πατριαρχείο. Όλες οι αρνητικές διαθέσεις, είτε εθνικά εμπνέονταν είτε από άλλους παράγοντες, τέθηκαν κυριολεκτικά στο ψυγείο. Σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι ΗΠΑ είχαν απλώσει ένα μεγάλο μαγικό δίχτυ προστασίας πάνω από το Πατριαρχείο. Η ελληνική και ίσως και η τουρκική διπλωματία δεν είχαν ποτέ σωστά αποτιμήσει τη θέση που έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ στον ψυχρό πόλεμο. Η κατοχήρωση της θρησκευτικής ελευθερίας αλλά και η θέση που διατηρούσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε όλη σχεδόν την Σοβιετική επικράτεια
που κάνουν σημαντικό μηχανισμό πολιορκίας και πίεσης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκονταν σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου στη θέση που βρέθηκε το Βατικανό επί των ημερών του Πάπα Ιωάννη Παύλου, που επιστράτευσε τις δυνάμεις του και την επιρροή του και την επιρροή της Εκκλησίας βεβαίως, για να επιταχύνει τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλοκ. Την καταπληκτική αυτή προστασία κατάφερε να διασπάσει μία μονοδύναμη στον κόσμο, η Κύπρος, και οι περίεργες ηγεσίες της που τροφοδοτούσαν συνεχώς την καχυποψία της τουρκικής κυβέρνησης και δυσκόλευαν αφάνταστα όλες τις προστατευτικές προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενέργειες που επιχειρούσε και μεθόδευε η Αμερικανική κυβέρνηση. Το γεγονός ότι το Κυπριακό εκκινήτο βασικά εκείνη την εποχή από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο όξινε ακόμα την καχυποψία απέναντι στο Πατριαρχείο και οδηγούσε στα άκρα την τουρκική κοινή γνώμη. Αδυνατούσε να αφομοιώσει την ιδιομορφία της εκκλησιαστικής οργάνωσης της Ανατολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας και έτσι η κοινή γνώμη διαρωτά το γιατί το φανάρι δεν έχει πει ούτε μια λέξη καταδίκηση του Μακαρίου και της ΙΟΚΑ. Θεωρούσε ότι αυτή, εφόσον είναι η ανώτατη αρχή, έπρεπε να ασκήσει πειθαρχική, κατά κάποιο τρόπο, πειθαρχικό έλεγχο στις μικρότερες εκκλησιαστικές ουσίες, ας πούμε, και υπάρξεις. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, αυτό το πλαίσιο, το οποίο είπαμε ότι μόνο οι Κύπροι, κάποιες ηγεσίες κυπριακές είχαν καταφέρει να διαταράξουν, άλλαξε εντελώς. Όπως άλλαξε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ερμηνεύονταν και κατανοούνταν οι δραστηριότητες του Πατριαρχείου. Έχασαν πλέον την σημασία που είχαν στον ψυχρό πολέμο ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Δύσης, απέναντι σε μια ολοκληρωτική κοσμοθεωρία και βρέθηκαν απέναντι σε καινούργιες προκλήσεις. Αλλά και η Τουρκία που αντιμετωπίσαμε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου ήταν μια εντελώς διαφορετική Τουρκία από την Τουρκία των πρώτων δεκαετιών. Είχαμε μια Τουρκία στην οποία δεν υπήρχαν πλέον χριστιανικές μειονότητες, χριστιανικοί πληθυσμοί, για να το πούμε έτσι. Και το μόνο μεγάλο μειονοτικό ζήτημα που έμενε ήταν φυσικά το κουρδικό, το οποίο δεν έχει ή έχει μια πάρα πολύ περιθωριακή χριστιανική παραφιάδα. Έχουμε μια Κωνσταντινούπολη στην οποία επικρατεί μια εντελώς πρωτόγνωρη δημογραφική κατάσταση. Μια κατάσταση που παρασύρει και αλλάζει ακόμα και τις χιλιετίες διαιτητικών συνηθιών στην πόλη. Το κεμπάπ είναι πλέον, που είναι κουρδική αραβική κουζίνα, είναι αυτό που ανατρέπει, αυτό που γνωρίσαμε ιστορικά ως πολιτική κουζίνα. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει να μιλάμε μόνο για την εξαφάνιση της ελληνικής μειονότητας στην πόλη και ξεχνάμε ότι η μοίρα της ελληνικής ορθοδόξου μειονότητας δεν είναι διαφορετική από την μοίρα των υπολείπων χριστιανικών κοινοτήτων, των Λεβαντίνων, των Προτεσταντών, των Αρμενίων, των Συριανών, των Ιστοριανών και του καθεξής. Και η ελληνοορθόδοξη κοινότητα, η χριστιανική κοινότητα, Greek Orthodox, σε αντίθεση με το Roman Catholic, δεν είναι εθνικός προσδιορισμός το Greek, είναι αντιδιαστολή από το, είναι το ελληνικό σε σχέση με το ρωμαϊκό. Είναι της χριστιανικής εκκλησιολογίας όρος. Δεν είναι, το οποίο στα αγγλικά, είπαμε ότι είναι Greek Orthodox, αλλά στα τουρκικά ή στα περσικά και σε όλες τις άλλες ανατολικές γλώσσες μεταφράζεται ως Rum, δηλαδή συνοπτικά και απλά Ρωμαίος. Δεν ήταν η μόνη η οποία γνώρισε όλες αυτές τις περιπέτειες που συνεπάγονταν η δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού κράτους που κληρονομεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια γεωγραφική περιοχή όπου κυριαρχούσε η πολυθρησκευτικότητα και η πολυπολιτισμικότητα, ας το πούμε έτσι,
αν και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε διαχρονικά αυτούς τους όρους. Τέλος πάντων, η Κωνσταντινούπολη θα είναι πάντα μια σημαντική χριστιανική πόλη, ακόμα και ως πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μόνο τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, μετά το 1990, και της έπαψε να έχει σχεδόν ολοκληρωτικά χριστιανικούς πληθυσμούς. Τη νέα αυτή περίοδο, με αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουμε μια εκ των πραγμάτων εμπλοκή του Πατριαρχείου στην ελληνοτουρκική σύγκρουση. Εκ των πραγμάτων εννοώ, διότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφύγει, να έχει ποτέ αναλάβει τον παραμικρό πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι κάτι το οποίο, επειδή αφορά τόσο έντονα τους πιστούς του, ας πούμε, και επηρεάζει με κάθε τρόπο την οργάνωσή του, ακόμα και την δυνατότητα των προσκυνητών να φτάνουν στην έδρα του, στο φανάρι, το έκανε να συμμετέχει σε αυτή την περιπέτεια. Και έτσι φτάσαμε και σε ιστερικές από την τουρκική πλευρά εκδηλώσεις, όπως τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων του Μεσούτ Γιλμάζ, που εξέδιδαν διπλωματικά διαβήματα και διπλωματικές διαμαρτυρίες και εξέδιδαν πύρινες ανακοινώσεις για να διαμαρτυρηθούν, γιατί ο Πατριάρχης στα ταξίδια του γίνονταν υποδεκτός με επίσημες εκδηλώσεις και θεωρείται πάντα ως αρχηγός κράτους. Αλλά όλα αυτά ήταν κύματα που φτάνανε στο Πατριαρχείο. Η καθαυτό πολιτική του Φαναρίου εκφράζεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο αυτή την περίοδο και με τρόπο που εκπλήσει μια ακόμη φορά για τη διορατικότητα και τη σοφία της. Είναι η πολιτική της ενσωμάτωσης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη την περίοδο της συνθήκης της Ρώμης, ένα ιδιαίτερα ισχυρό ρεύμα σκέψης από τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος Μελίτωνα και τον Μητροπολίτη Σάρδιον και άλλες ισχυρές προσωπικότητες της Συνόδου, ξεκινώντας από την εκκλησιαστική παράδοση και εμπειρία, έβλεπαν την ανάγκη ανάδειξης ενός πολυεθνικού περιβάλλοντος που θα εξασφάλιζε τη σταθερότητα για το νέο τουρκικό κράτος και παράλληλα θα κατοχύρωνε βασικές αρχές, αξίες και δικαιώματα των πολιτών του. Προωθούσαν έτσι την ιδέα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νέα αυτοκρατορική διάσταση που άρχισε να ξημερώνει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο κύκλος αυτός των φαναριωτών μιλούσε για την ένταξη της Τουρκίας πολλές δεκαετίες πριν αυτό γίνει επίσημη ελληνική πολιτική, 1999 στο Ελσίνκι, θυμίζω. Και είχε κατανοήσει τη διάσταση αυτή της ιστορικής συγκυρίας και είχε ενθαρρύνει πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις και μέσα στην Τουρκία να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Ακόμα και την περίοδο που η κατάσταση στην Τουρκία ήταν κυριολεκτικά αερεγόδης, ενδεχομένως και χειρότερη από ό,τι είναι σήμερα. Αυτά τα χαρακτηριστικά του Πατριαρχείου, όπως και ο απόλυτος διαχωρισμός του από την συντηρητική εθνοφιλετική εκδοχή που κυριάρχησε σε πολλές άλλες ορθόδοξες εκκλησίες και κυρίως στην Εκκλησία της Ελλάδος, ενίσχυαν πολύ την εμπιστοσύνη που είχε αρχίσει να δημιουργείται μεταξύ των ρεπουμπλικανικών ελίτ, οι οποίες έπαψαν πλέον να βλέπουν το Πατριαρχείο με την καχυποψία που χαρακτήριζε τις προηγούμενες πρώιμες, ας πούμε, δεκαετίες. Οι διακηρύξεις του Βοσπόρου, δηλαδή αποφάσεις των συναντήσεων των Ορθοδόξων Πατριαρχών, ένα νέο θεσμό, τον θεσμό των συνάξεων που εισήγαγε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που αποδοκίμαζαν από την αρχή της Γιουγκοσλαβικής κρίσης κάθε εκμετάλλευση των θρησκευτικών αισθημάτων για πολιτικές και εθνικές συγκρούσεις και που δεν έκρυβαν καθόλου την απερίφραστη καταδίκη των αντιλήψεων πάνω στις οποίες είχε στηριχθεί η αλληλεγγύη όλων των υπολείπων Ορθοδόξων προς τους Σέρβους, ήταν σημαντικές. Η ανοιχτή σύγκρουση με την Εκκλησία της Ελλάδος, σύγκρουση που σημειώνεται την ίδια εποχή, σύγκρουση με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ιδίως την εποχή που ο Χριστόδουλος επιχειρούσε την άλωση της πολιτικής σφαίρας με την περιόνιμη μάχη των ταυτοτήτων, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την στέρεη εικόνα που είχε αρχίσει να δημιουργείται για το Πατριαρχείο στην Τουρκία, τουλάχιστον μεταξύ των
των σοβαρών ελίτ. Μεταξύ των οποίων, αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε με μεγάλη, μεγάλη σαφήνεια, αυτό που σήμερα θεωρούνται οι Ισλαμικές. Η Ισλαμική παράδοση, η Ισλαμική διανόηση δεν είχε ποτέ το πρόβλημα που είχε η Ρεπουμπλικανική παράταξη με το Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο, ακριβώς λόγω της όσμωσής του με την Οθωμανική παράδοση και την Οθωμανική περίοδο, ήταν ο βασικός στόχος των Ρεπουμπλικανών και όχι των της Ισλαμικής παράταξης. Η αλλαγή των θεσμικών σχέσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Τουρκική Δημοκρατία χαρακτηρίστηκε από δύο συμβολικές κινήσεις. Την αλλαγή της πρακτικής που εφαρμόστηκε στον 20ο αιώνα με την παραχώρηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της δυνατότητας να αποδίδει και να υποδεικνύει στελέχη του για να αποκτήσουν την τουρκική υπηκότητα, πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και η κίνηση αυτή υπογραμμίστηκε από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη μεταφορά των λειψάνων του Πατριάρχου Κωνσταντίνου του VI από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας στο Πατριαρχικό Νεκροταφείο της Κωνσταντινούπολης, στη Μονή Ζωολόγου Πηγής, στον Παλουκλή. Ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος, Αράπογλου κατά κόσμο, είχε θεωρηθεί από την τουρκική αντιπροσωπεία στη Λοζάνη ως ανταλλάξιμος με βάση την πρόσφατη συμφωνία για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Γιατί είχε γεννηθεί στην Καπαδοκία, είναι Καπαδόκης. Παρά το γεγονός ότι ήταν εγκατεστημένος στην Κωνσταντινούπολη, πολύ πριν από τις προθεσμίες που προέβλεπε η συμφωνία για την ανταλλαγή των πληθυσμών και συνεπώς από ελληνικής και από πανχριστιανικής, ας πούμε, άποψης όλων των αντιπροσώπων εκεί, είχε το δικαίωμα να μείνει στην Κωνσταντινούπολη. Είχε το δικαίωμα να θεωρηθεί μέλος της μειονότητας. Δεν ήταν ανταλλάξιμος. Η Σύνοδος, λοιπόν, παρά τις αντιρρήσεις της τουρκικής διοίκησης, τον εξέλεξε και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Κωνσταντίνος απελάθηκε, εκδιώχθηκε δηλαδή από την Κωνσταντινούπολη και κατέληξε στην Αθήνα όπου και πέθανε και ενταφιάστηκε. 1930. Στις 11 Μαρτίου του 2011 ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προείστατο της τελετής μεταφοράς των λειψάνων του Πατριάρχου Κωνσταντίνου και του ενταφιασμού του εκεί που βρίσκονταν και οι τάφοι των υπολείπων Πατριαρχών μετά το 19ο αιώνα. Στο μεταξύ όμως είχε συντελεστεί σχεδόν όλος ο 20ος αιώνας. Η απέλαση του Πατριάρχη Κωνσταντίνου του VI έγινε αφορμή για μια μεγάλη φιλολογία περί των όρων εκλογής του Πατριάρχου που ταλάνιζε την εικόνα του Πατριαρχείου για πολλές δεκαετίες. Το αξίωμα ότι για να εκλεγεί κάποιος Πατριάρχης πρέπει να έχει τουρκική υπηκότητα ήταν μέρος των απόψεων της τουρκικής πλευράς στην Λοζάνη και σε άλλες ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσε ποτέ να τεκμηριωθεί θεσμικά. Δεν υπάρχει κανένας νόμος του τουρκικού ή άλλου κράτους που να οργανώνει την εκλογή του εκάστοτε Πατριάρχου. Η εκλογή αυτή γίνεται πάντα με τους κανόνες που προβλέπει η εσωτερική λειτουργία της Εκκλησίας. Και όμως επαναλαμβάνεται συνεχώς με προφανή στόχο να αλλάξει οι εκκλησιαστικές ισορροπίες και να υποβαθμίσει, να υποτιμήσει κατά κάποιο τρόπο το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, για το οποίο είπαμε ήδη μερικά λόγια, εξελέγει Πατριάρχης ο από Αμερικής Αθηναγόρας, Αθηναγόρας Σπύρου κατά κόσμων, ο οποίος δεν ήταν Τούρκος υπήκος και δεν έμενε ποτέ στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά εν μία νυχτή πολιτογραφήθηκε, απέκτησε τουρκικό διαβατήριο και τουρκική υπηκότητα και έγινε δεκτός στην Κωνσταντινούπολη με τη μέση αρχηγού κράτους, κάνοντας το υπερατλαντικό ταξίδι από τη Νέα Υόρκη στην Κωνσταντινούπολη με το Air Force One, το ιδιωτικό τζετ του Προέδρου Τρούμαν. Η προσπάθεια ενός μεταγενέστερου αρχιεπισκόπου Αμερικής, του Ιακώβου, κατά κόσμον Κουκούζη, να αναδειχθεί και αυτό στον πατριαρχικό θρόνο, οδήγησε στην αναζωοπήρωση της συζήτησης για το ποιοι έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για τον πατριαρχικό θρόνο. Και διέδωσε και πάλι το μύθο της τουρκικής υπηκότητας σε μια ακόμα γενιά νεοελλήνων. Ο αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος ήταν Τούρκος υπήκος, αλλά είχε στερηθεί την υπηκότητά του με διοικητική πράξη στη δεκαετία του 60. Για να ξαναποκτήσει την υπηκότητα, κινητοποιήθηκε, χωρίς τελικά μεγάλη επιτυχία,
η αμερικανική πολιτική παρέμβαση προς την κυβέρνηση του Τουρκού Λοζάλ τότε. Ο οποίος δεν ήταν αρνητικός, αλλά δεν προχωρούσε και με την ταχύτητα που θα επιθυμούσε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος. Αλλά το πρόβλημα της υποψηφιότητας του Ιακώβου δεν ήταν η έλλειψη τουρκικής υπηκότητας, αλλά η έλλειψη υποστήριξης της Σύνοδου. Η σύγκρουση του Ιακώβου με τον μεγάλο Μητροποδίτη Μελίτονα, Χατζή, τον μετέπειτα Χαλκιδόνος, σύγκρουση που οφείλεται στο ότι ο Ιάκωβος επιβλήθηκε ως αρχιεπίσκοπος Αμερικής με ισχυρή πολιτική πίεση από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ για τη θέση αυτή προορίζονταν από τη Σύνοδο ο Μελίτονας, ο τότε Ίνδρου και Τενέδου, είχε στερήσει τον Ιάκωβο από οποιοδήποτε στέγημα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, στη Σύνοδο, παντού. Ο Ιάκωβος δεν μπόρεσε ούτε να ταξιδέψει στην πόλη, ούτε στην πατρίδα του, στην Ήβρο, όσο ήταν ζωντανός και ισχυρός ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνος. Ήρθε για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 50 στην πόλη, στο τέλος της δεκαετίας του 80, και αφού ο Μελίτων είχε αποσυρθεί μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που περιόρισε τη δραστηριότητά του στο σπίτι του στη Χαλκιδόνα. Είπαμε και προηγουμένως ότι η ίδρυση της θεολογικής σχολής της Χάλκης ως δημοσίου ιδρύματος είναι ένα από τα μεγάλα βήματα που συνδυάζονταν με τον εξυγχρονισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και που οδηγούσαν στην εμπέδωση της ισοπολιτείας και την κατάργηση του θρησκευτικού προσδιορισμού των πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά η κυρίαρχη εθνικιστική διήγηση στην Τουρκία περιγράφει την ίδρυση της σχολής ως μια από τις αυτοκτονικές κινήσεις της παρακμάζουσας τότε αυτοκρατορίας. Ως κίνηση εμπνεόμενη από ευγενείς μεν αρχές, η οποία ωστόσο ενίσχυε πρακτικά τις δυνάμεις των αντιπάλων της αυτοκρατορίας, αυτών που συνωμοτούσαν για να την καταστρέψουν και να την εξαφανίσουν. Και η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή σήμερα, τόσο ισχυρή που θα μπορούσα να την συγκρίνω με την αντίληψη που στη συλλογική φαντασία που έχει το κρυφό σχολείο. Η θέση αυτή υποστηρίχθηκε, για να φανταστείτε, και από τον αρχηγό του τουρκικού γενικού επιτελείου, ιδιαίτερα μεγάλη φυσιογνωμία την εποχή εκείνη, τον στρατηγό Γιασάρ Μπουγιούκανιτ, σε άρθρο που έγραψε μόλις είχε εγκαταλείψει την ενεργό υπηρεσία ως αρχηγός του επιτελείου επί των ημερών του Ερντογάν, σε μια από τις περιοδικές εκδόσεις του επιτελείου. Αυτά ήθελα να καταθέσω και θα επανέλθω με λεπτομέρειες οι οποίες δεν τελειώνουν ποτέ για όλα αυτά τα θέματα τα οποία τα κυριαρχεί ένας πολιτικός καθοσπρεπισμός στο μεταξύ μας διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ, Άλκη, για αυτή την κατατοπιστική εισαγωγή που έκανες για το Πατριαρχείο. Πραγματικά γνωρίσαμε πτυχές του Πατριαρχείου που μας, ή για τους περισσότερους από εμάς ήταν άγνωστες και το βλέπουμε τώρα ίσως με μια άλλη διάσταση από ό,τι μέχρι τώρα.